πώς είναι το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και να βγούμε και πρώτοι. Έχει ένα δύσκολο μάτι στη Βέρεια. Είναι ένα από τα τελευταία χαρτιά της ομάδας της Βέρειας. Η ομάδα θα πρέπει να παρουσιαστεί σοβαρή, μετρημένη, του κύπελλου, χωρίς να έχει καβαλήσει κανένα το καράμι του από που δικαιολογημένα. Ας πούμε το καβάλισε, ας το ξεκαβαλίσουν τώρα. Και οι παίκτες. Έχουν και μια πολύ άσχημη εμπειρία, ρε Χριστό. Κερδίζουμε με τον Γάλλιο, πάμε στην συνέχεια. Κερδίζουμε με τον Ανακλή, πάμε στον Καλαμάτα, τώρα έρχεται η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι εντάξει ήταν μια σύμπτωση. Είναι αυτό που λέω ότι χωράει δύο καρπούζες στην μια μας κάτι. Βεβαίως, είναι και μια ομάδα με τεράστια. Γιατί είναι και πρόκληση για τους ποδοσφαιριστές. Δεν μπορεί να αγωνίσει τέλεια με την ομάδα του Ολυμπιακού του Ηρακλή ενάντια στην ομάδα μάλλον του Ολυμπιακού του Ηρακλή και του Ιγάλιο και μετά να γίνει σε Ρόμπα από την κάτι Νίκη Βόλο, κάτι Καλαμάτα ή κάτι Βέρεα αύριο μετά. Είναι πρόκληση για τους ίδιους ποδοσφαιριστές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα καλυπτέρεις την ομάδα, όχι για την νίκη, αλλά θα σας πω για την απόδοση. Γιατί όταν ανακαιρδέσεις το Μάρι, το Γιάννη, τον Παραλέλη και τον Παπάρη, εκεί δεν έχει σημασία. Κανονικά τους φέρετε να πάτε μετά, να μας άφησε ο διαιτητής. Εντάξει, θα πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα, θα πάρουμε και που θα τους οπέμπω στο Μάρι, γιατί από τον Ολυμπιακό θα έχουμε καλύτερη ομάδα. Και όταν είσαι καλύτερο, δεν έχει συγχαρητήρια. Εγώ θα σταθώ λίγο στην τιμή του εισιτηρίου. Κάποιοι μόνο δεν ήταν ακριβό. Θεωρώ ότι ήταν λάθος του κουγιά αυτό με τα 40 ευρώ. Το εισιτήριο θα έπρεπε να είναι 80 ευρώ προχτές. Γιατί όποιος θέλει να δει την αγαπημένη του ομάδα, τον Ολυμπιακό δηλαδή, ή κάποιοι Παναθηναϊκοί, θα πληρώσει 80 ευρώ και κρίνω στο ΠΑΣ, να πάρει την αρχή, που ήταν πολύ φτηνά, έτσι ώστε και η ομάδα να κερδίσει από αυτό το πράγμα, να πουληθούν 2.000 διαρκείας με 150-200 ευρώ, να κάνει η ομάδα μας λιγότερο με 150.000 ευρώ. Και όποιος θέλει να δει την ομάδα σε ένα μας, ας πληρώσει 80-100 ευρώ. Αυτό το θέμα ήταν λάθος της ΠΑΕ. Γιατί κατάφερε να φέρει και ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και ο παδός άλλων ομάδων με αυτό το εισιτήριο που για μένα για τον αγώνα αυτό ήταν προσβάσιμο. Δεν ήταν ακριβό, ακριβό ήταν για σημαντικό σπάθι. Έτσι ο παδός των άλλων ομάδων ήταν φτηνό αυτό το εισιτήριο. Οπότε κατά τη γνώμη μου σε αυτό τον αγώνα όχι μόνο έχασε οικονομικά η ομάδα, αλλά έχασε και από φιλάθλους του ΠΑΣ που δεν μπόρεσε να δουν αγώνα επειδή δεν έκανε εισιτήριο. Και αυτό θα το πρότεινα και για το βάρος των αγώνας να γίνει ένα ακριβό εισιτήριο. Δηλαδή, όποιο θέλει να πάρει ένα παρελθόν, θα ενισχύει 100% τον άνθρωπο αυτόν τον τρόπο. Είναι 9 αγώνε ακόμη, 20 ευρώ το εισιτήριο. Δεν νομίζω να είναι κάποιο πρόβλημα να πάρει ένα διαρκέ 150 ευρώ. Αυτή τη στιγμή. Ένα άλλο. Δηλαδή, με την έναρξη του. Μέσα στον χώρο μου, πολύ περισσότερο κανένα δεν χάνω το χτε. Ένα λίγο, Μιχάλη. Δηλαδή, λε με την έναρξη του δευτέρου γύρου να καταργηθούν τα εισιτήρια να βγουν καινούργια. Όχι να βγουν καινούργια. Ελεαρκία. Άρα να πάρουν οι υπόλοιποι. Και οι υπόλοιποι διαρκείας. Ναι, να πάρουν όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να ζήσουν, μόνο πάνε να πάρουν διαρκείας. Αυτή τη στιγμή τα διαρκείας που υπάρχουν, είστε μια πιο στενή τιμή, είστε και το εισιτήριο είναι πολύ ακριβό. Γιατί αυτό που ξέρουμε δεν είναι παγιάνινο, και δεν έπαιρνε το τρόπο τη διαρκείας, 5 ευρώ, δεν θα το πάρει. Πήγαινε στο τέλο ένα παραθυράκι με διαρκείας, 5 ευρώ πε, θα το πάρει. Λοιπόν, σε όλα είναι πολύ θα το πάρει. Αυτό που είναι παγιάνινο, θα το πάρει. Λοιπόν, εγώ αυτό που λέω στον κύριο Κούγια αυτή τη στιγμή, να μ' ακούσετε εγώ. Πανάκριβο εισιτήριο, άφηνα διαρκείας. Πάμε για μια τιμή 100 ευρώ το διαρκείο και 100 ευρώ το εισιτήριο. Ίδια τιμή. Καλώ το βράδυ. Παριά να πάρει το διαρκείο, μιλάει πραγματικά με βαθμό και ζωνένα, άρα δεν θα το βάλει και μάλλον 100 ευρώ. Κάπου που κάνει εξάρτηση. Πώ το κάνει εξάρτηση. Ναι. Αυτό το πράγμα. Κάνει εξάρτηση δεν έχει κόσμο να το κάνει. Και το κάνει αυτό για του λίγου που πάνε του εκλεκτού εκεί πέρα για να βγάλει το δουλειά. Και άρα εντάξει, εγώ πιστεύω ότι στη Λεβάντα πρέπει να πανηγυρίσουμε. Όχι τώρα. Τώρα δεν υπάρχει λόγο γιατί όμω το μάθημα ήταν πολύ εύκολο, δεν υπήρχε. Δεν τι να πανηγυρίσω, εντάξει, μόνο τα λογικά και βαριά που θα πανηγυρίσουν και αυτά. Εντάξει, δεν κέρδισε το φούλο, αφού είναι δυνατό κέρδισε. Γιατί να πανηγυρίσω, ούτε πρώτη φορά κάνω, ούτε τελευταία φορά. Τώρα αν πάρουμε το κέπελο, θα πανηγυρίσουμε. Σε ευχαριστούμε, ρε Μαγκή. Έχω μια δουλειά τώρα να τη κλείσω γιατί πρέπει να πάω να πανηγυρίσω ένα ράφι για το κέπελο, συγγνώμη. Α, ωραία, να είναι προστρασιόν αυτό. Ναι, είναι το καλύτερο, έχω αρχίσει, γι' αυτό πρέπει να τη κλείσω. Γεια Εντάξει, είναι μια άποψη του. Να πούμε ότι υπάρχει εκδρομή, υπάρχει τεράστια ζήτηση, υπάρχει ενδιαφέρον για αυτό το παιχνίδι. Να πούμε ότι να ευχαριστήσουμε δημόσια τον κύριο Πέτρο Ματρά που έδωσε 500 ευρώ για να επιδοτηθούν τα παιδιά τα οποία έχουν οικονομικά προβλήματα να μπορέσουν από τον Πέτρο τον Ματρά να επιδοτηθούν τα παιδιά που έχουν οικονομικά προβλήματα για να ακολουθήσουν την ομάδα.
και να τον ευχαριστήσουμε και δημόσια. Βεβαίως. Πάντα βοηθάει όποτε χρειάζεται, βοηθάει πότε ονόμιμα, πότε επώνυμα, πάντα βοηθάει την ομάδα. Εσείς έχετε συγκεντρώσει άλλη λεωφορεία. Ναι, και με πάρα πολλά άτομα τα οποία θα ταξιδέψουν και με λιοταχή. Να πούμε ότι έχει κανονιστεί και δεν θα μπούμε στον πέταλο όπως ήμασταν πέρυσι, τα πρώτη μάλλον. Θα πάμε στην μεγάλη κατασκευαστή. 5-6 πτήρα. 5-6 πτήρα. 5-4 πτήρα. 5. Για να ακούσουμε αυτήν την καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα.